αρχές μας να θέλουμε να ξεκινήσουμε στην περιοχή αυτή. Και θεώρησα χρήσιμο και σκόπιμο να εκδώσω σε ένα ανοιχτό κοινό. Πιστεύω ότι κάποια από τα θέματα έχουν γενικότερο ενδιαφέρον. Η δουλειά μας είναι κυρίως πάνω σε συμβασιολογικά δίκτυα και εφαρμογή αυτών των δικτύων σε προβλήματα όπως υπολογισμός συμβασιολογικής ομοιότητας ανάμεσα σε λέξεις, καθώς επίσης και ο υπολογισμός του συναισθήματος που δημιουργεί τον άνθρωπο το κείμενο. Η δουλειά αυτή είναι δουλειά μιας ομάδας κινητών, η κυρίως δουλειά του Ηλία, του Ιωσήφ, ο οποίος είναι τελειώνει το δραστηριό του μαζί μου. Η δουλειά δική μου είναι κυρίως πάνω σε αυτό το Managed Similarity Communication και στα συμβασιολογικά δίκτυα, σε συνεργασία με τη Μαρία Βλάχη που κάνει μαζί μου μάστερ, είναι γλωσσολόγος. Η δουλειά πάνω σε μοντέλα, συναισθηματικά μοντέλα κειμένου είναι κυρίως του Νίκου Μαλαβράκη, ο οποίος τελείωσε εδώ το μάστερ του και συνεχίζει το δακτορικό του στο USC μαζί με το SRI, ο οποίος επίσης συνεργάζεται πάνω σε αυτή τη δουλειά. Και η δουλειά που θα παρουσιάσω στο τέλος, που είναι πρόσφατη δουλειά, είναι πάνω σε μετρικούς συμβασιολογικούς χώρους, πάνω στο οποίο δουλεύει η γεωργία, η οποία έχει ξεκινήσει πρόσφατα το μάστερ του μαζί. Εδώ παραθέτω μια ομάδα από δημοσιεύσεις, κάποιες από αυτές είναι στην περιοχή συμβασιολογικής ομοιότητας, κάποιες άλλες είναι στην περιοχή των συναισθημάτων και λέξεων. Και υπάρχουν και κάποιες ακόμα οι οποίες προετοιμάζονται, δηλαδή κάποια τα πράγματα που θα δείτε δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι μας δίνονται δύο λέξεις, W1 και WJ, και WI και WJ, και θέλουμε να υπολογίσουμε τη συμβασιολογική τους ομοιότητα. Γιατί αυτό είναι χρήσιμο? Είναι χρήσιμο για μια ομάδα από εφαρμογές. Έτσι μπορούμε να θέλουμε να υπολογίσουμε, παραδείγματος χάρη, τη συμβασιολογική ομοιότητα δύο προτάσεων ή δύο παραγράφων ή δύο κειμένων. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ συχνά τη συμβασιολογική ομοιότητα σε επίπεδο λέξεων και να γενικεύσουμε σε επίπεδο προτάσεων και σε επίπεδο κειμένων. Συχνά μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε τις σχέσεις μεταξύ λέξεων, πόσο συσχετίζονται αυτές τις δύο λέξεις και θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Επίσης, μπορούμε να θέλουμε να υπολογίσουμε το στέλος επίδρασης δύο λέξεων, το συναισθηματικό βάρος μιας λέξης σε επίπεδο λέξη, πρόθεση ή κειμένου. Προβλήματα που πολλοί έχουμε δει, όπως sentiment analysis και το καθεξής. Επίσης, οι λέξεις έτσι, και η σημασιολογία τους είναι το δομικό στοιχείο της ανθρώπινης σκέψης και το δομικό στοιχείο επίσης και πολλών αλγορίθμων που χρησιμοποιούμε τόσο σε εργασία γλώσσας όσο και σε εφαρμογές σημαντικού έργου. Τι είναι η σημασιολογική σχέση ανάμεσα σε δύο λέξεις? Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα. Πήγαμε στους γλωσσολόγους και τους ρωτήσαμε τι θα πει σημασιολογική σχέση. Και οι γλωσσολόγοι αγαπάνε πάρα πολύ να ορίζουν σημασιολογικές σχέσεις ανάμεσα σε λέξεις και γι' αυτό είναι κάτι που είναι πολύ καλά ορισμένο. Υπάρχει μια ομάδα από απλές σχέσεις, έτσι για παράδειγμα δύο πράγματα είναι συνώνυμα, δύο πράγματα ανήκουν στην ίδια σημασιολογική κατηγορία, έτσι δηλαδή έχουν τον ίδιο σημασιολογικό πατέρα. Απ' την άλλη, μετά πα σε γνωσιακούς επιστήμονες και ρωτά πώς είναι οργανωμένο το μυαλό, πώς είναι οργανωμένο το μυαλό σε σχέση με σημασιολογικές έννοιες. Δυστυχώς δεν έχουν πολύ καλή ιδέα, έχουν διάφορες θεωρίες, αλλά πραγματικά για αυτούς είναι ένα δύσκολο και άλλο το πρόβλημα. Το αντίστοιχο ακριβώς ισχύει για τη συσχέτιση, για τη συσχέτιση μεταξύ λέξεων, για associations. Οι μένους γλωσσολόγοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλά ορισμένο, αλλά πιθανότατα έχει κάποια χρησιμότητα, αλλά δεν είναι προφανές για αυτούς ποια θα είναι η χρησιμότητα. Από την άλλη μεριά, οι γνωσιακοί επιστήμονες έχουν μια πολύ καλή εικόνα το τι είναι πώς σχετίζει και τις δύο λέξεων και τις ορίζουν μέσω της έννοιας του priming, έτσι, που στα ελληνικά το λέμε προέγγιση. Priming είναι η βασική ιδέα ότι όταν σας λέω μια λέξη, αυτόματα στο μυαλό σας δημιουργείται ένα σύννεφο από λέξεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή τη λέξη. Έτσι, ένα associative network, ουσιαστικά. Αυτό είναι πολύ εύκολο κανείς να το υπολογίσει γραμματικά, αλλά είναι πολύ δύσκολο θεωρητικά να προβλέψει ποιες θα είναι αυτές οι λέξεις. Πολύ πιο δύσκολο. Για επιστήμονες πληροφορικής οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε προβλήματα αποκωδικοποίησης, μπορούν να σκεφτούν ότι το lexical priming, η προέγγιση, δεν είναι τίποτα άλλο από έναν έξυπνο αλγόριθμο ο οποίος ουσιαστικά κάνει cache κάποιες λέξεις, έτσι ώστε γρήγορα να μπορέσει να τις κάνει retrieve, έτσι, από το cache του. Ή μπορεί να το σκεφτεί κανείς σαν έναν έξυπνο τρόπο να κάνει κανείς look ahead, όταν θα κάνει κανείς την κώδικα, όταν θα αποκωδικοποιήσει.
γιατί πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τεχνικές blockchain. Αυτό ουσιαστικά κάνει με το μυαλό. Είναι δύο πολύ χρήσιμα κόλπα από κωδικοποίηση, τα οποία σου γλιτώνουν πολλή ενέργεια και αρκετή μνήμη. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς είναι χτισμένο το μυαλό σε σχέση με τις σημασιολογικές και τις σχέσεις μεταξύ λέξεων, χρησιμοποιούμε εδώ πέρα το παράδειγμα του Κέιν. Το Κέιν είναι χειράσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, που ουσιαστικά είναι μια περίληψη, ας πούμε, τη δουλειά του, ουσιαστικά όλη τη επιστημονική δουλειά, και περιγράφει ουσιαστικά και αυτός όπως και άλλοι τη βασική ιδέα ότι το μυαλό σκέφτεται ουσιαστικά με δύο ταχύτητες. Υπάρχει μια πολύ γρήγορη ταχύτητα, έτσι. Το βιβλίο του λέγεται Thinking Fast and Slow. Η πρώτη ταχύτητα, έτσι, αυτό που λέμε ουσιαστικά intuition, έτσι, ουσιαστικά αυτό που δημιουργεί είναι μια πρώτη απλή εικόνα, ανάλυση του τι σημαίνει γύρω μας, έτσι, και ουσιαστικά μας δημιουργεί ένα πρώτο συνέστημα, μια πρώτη εικόνα και μια πρώτη τάση για αντίδραση. Το δεύτερο κομμάτι του μυαλού μας, ο δεύτερος ουσιαστικά υπολογιστή του μυαλού μας, σκέφτεται πολύ πιο αργά, έτσι, αλλά παίρνει σαν είσοδο αυτά που του δίνει το γρήγορο σύστημα, το intuition, και παράγει πιστεύω, συμπεριφορές και το καθεξής. Ξέρουμε, έτσι, και είναι εύκολο να το δείξει, ότι αυτό το δίκτυο από τους συσχετισμούς ανάμεσα σε λέξεις ζει στο σύστημα 1, ζει στο γρήγορο κομμάτι του μυαλού μας. Γιατί το φαινόμενο της προέγγενης ξέρουμε ότι είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς να το σκεφτόμαστε, όπως είναι ήδη. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι πού ζουν οι σημασιολογικές σχέσεις. Έτσι, ουσιαστικά που είναι σχέσεις που είναι υψηλότερες και σημαντικότερες, μάλλον υψηλότερο επίπεδο σχέσεις μέσα στο μυαλό. Ένα γρήγορο παράδειγμα που δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο σύστημα 1 και στο σύστημα 2, στο γρήγορο ψυχολογικό σύστημα. Αριστερά βλέπουμε μια εικόνα, έτσι, που άμα σας ζητήσω να ομαδοποιήσετε αυτές τις ευθείες, αυτές τις γραμμές, μπορεί κανείς με μια ματιά να σε ομαδοποιήσει χωρίς να σκεφτεί καθόλου. Δεν χρειάζεται ουσιαστικά σημασιολογική επεξεργασία στο μυαλό σας για να ομαδοποιήσετε τις γραμμές. Δεξιά βλέπουμε κάποια άλλα σχήματα, τα οποία τυχαίνει να είναι γράμματα. Όπου όμως θα ζητήσουμε να κάνετε την ίδια ομαδοποίηση, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Δεν μπορείτε να το κάνετε γρήγορα. Πρέπει να κάτσετε και να δείτε τη σημασιολογία, να δημιουργήσετε ένα καινούριο μοντέλο για κάθε ένα από τα γράμματα στο μυαλό σας και σιγά σιγά να ομαδοποιήσετε σημασιολογικά αυτές τα γράμματα. Οπότε αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα 1 και στο σύστημα 2. Το σύστημα 1 είναι κάτι το οποίο είναι αυτόματο, συμβαίνει ούτως ή άλλως, χωρίς να το σκέφτεσαι. Το σύστημα 2 είναι κάτι το οποίο χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται περισσότερο χρόνο και χρειάζεται κάποια γνώση σημασιολογίας. Για να δούμε έτσι λίγο καλύτερα εμπειρικά ποια είναι αυτή η σχέση ανάμεσα στην σημασιολογική ομοιότητα δύο λέξεων και στο σκορ που δίνουμε, το associative score που δίνουμε, δηλαδή το σχετισμό δύο λέξεων, μπορεί να κάνουμε ένα πολύ εύκολο πείραμα, όπου σας ζητάω να σας δείξω δύο λέξεις και σας ζητάω γρήγορα να μου δώσετε ένα σκορ ανάμεσα στις δύο αυτές λέξεις, τη σημασιολογική της ομοιότητας. Και στη συνέχεια, αφού καταγράφουμε αυτό το σκορ, σας ζητάω να πάρετε όσο χρόνο θέλετε για να μου δώσετε ένα δεύτερο, μια δεύτερη τιμή στη σημασιολογική ομοιότητα των δύο λέξεων. Αυτό δεν είναι το ζευγάρι. Είναι το ζευγάρι χέρι και γράμμα. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι όταν δώσετε ένα γρήγορο τέτοιο σκορ σε αυτές τις δύο λέξεις, αυτό το σκορ θα είναι συνήθως ψηλό. Θα πάρει τιμή που συνήθως θα είναι 3 ή 4 σε μια κλίμακα από 0 ως 4. Παρά το ότι σημασιολογικά αυτές οι δύο σχέσεις, αυτές οι δύο λέξεις προφανώς δεν σχετίζονται. Δεν υπάρχει κάποια σημασιολογική σχέση ανάμεσα στο χέρι και το γάρι. Η σχέση είναι καθαρά σχέση σχετισμού. Έτσι, το γάρι ουσιαστικά χωριέται πάνω στο χέρι. Άμα σας δώσω λοιπόν λίγο χρόνο παραπάνω και σας δώσω ένα σκορ, θα μου δώσετε ένα σκορ το οποίο θα είναι 2 ή 3 συνήθως. Αυτό το σκορ πάλι είναι λάθος. Γιατί το πραγματικό σκορ είναι 0-1, έτσι είπαμε, δεν υπάρχει σημασιολογική σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις. Άρα στην πράξη τι συμβαίνει εδώ. Αυτό που συμβαίνει είναι ένα γνωστό πρόβλημα το οποίο έχει το μυαλό, ένα γνωστό λάθος πολιτικό που κάνει το μυαλό, που λέγεται anchoring. Ουσιαστικά αυτό που το μυαλό μας κάνει είναι ότι επειδή χρησιμοποιούμε το γρήγορο σύστημα, το σύστημα 1, για να φτάσουμε σε μία τιμή, όταν έρθει η ώρα με το σύστημα 2 να επεξεργαστούμε αυτή τη τιμή και να δώσουμε μια σωστότερη τιμή, αυτή η δεύτερη σωστότερη τιμή δεν είναι όσο σωστή θα έπρεπε, γιατί είναι ουσιαστικά επηρεασμένη από το σύστημα 1.
Ένα κλασικό παράδειγμα άνκορη είναι να σας ζητήσω να υπολογίσετε το χ και το ψ πολύ πολύ γρήγορα, χωρίς να κάνετε αυτό το πολλαπλασιασμό. Προφανώς θα δώσετε πολύ ψηλότερη τιμή στο ψ από το χ, λόγω της σειράς με τις οποίες εμφανίζονται αυτή η αριθμή. Αλλά όχι μόνο αυτό, άμα σας δώσω λίγο ακόμα περισσότερο χρόνο και σας πω διόρθωσε αυτόν τον υπολογισμό σου, πάλι θα μου δώσεις λάθος τιμές και πάλι θα μου δώσεις κατά τις ψηλότερες τιμές για το ψ από το χ, λόγω αυτού του φερμένου άνκορη. Αυτό ακριβώς ζήσαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα, στο προηγούμενο slide. Αυτό που συνέβη δηλαδή ήταν αυτό που ονομάζουμε associative άνκορη. Αυτό που συνέβη λοιπόν ότι έδωσε μια σημασιολογική τιμή, έτσι, η οποία ήταν βασισμένη στη σχέση της σχέσης αυτών των δύο λέξεων. Και άρα το σημασιολογικό σκορ το οποίο δίνουμε σε αυτές τις λέξεις, στην πράξη αυτό που είναι μια διόρθωση του υποσυνείδητου σκορ που έχει για αυτές τις δύο λέξεις, της τιμής που έχει για αυτές τις δύο λέξεις, για τη σχέση. Προχωράμε λίγο παραπάνω και προσπαθούμε να δούμε πώς είναι οργανωμένο το μυαλό, ως προς τη σημασιολογία των λέξεων και τη σχέση μεταξύ του. Εδώ υπάρχει μια ομάδα από μοντέλα που οι γνωσιακοί επιστήμονες προτείνουν. Ένα ενδιαφέρον μοντέλο, το οποίο και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει γραφτεί πάνω σε αυτές τις ιδέες και σε αυτό το μοντέλο, είναι ουσιαστικά αυτό που το ονομάζουμε Parallel Distributed Model, έτσι είναι η δουλειά του Ρότερ και Μακλέλαν, όπου η ιδέα είναι ότι μπορεί να περιγράψεις όλες αυτές τις έννοιες, τις λέξεις και τις έννοιες, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο που σαν είσοδο έχει τις λέξεις, κάποιες σχέσεις μεταξύ του και κάποια χαρακτηριστικά, κάποια άτομα. Αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιείς σαν είσοδο και να εκπαιδεύσεις ένα νευρονικό δίκτυο και μπορεί να δείξει κανείς ότι αυτό το νευρονικό δίκτυο έχει πολλές ιδιότητες που έχει το ανθρώπινο μυαλό, τόσο ως προς την εκμάθηση και των γενιών, όσο και ως προς τον υπολογισμό σημασιολογικών αποστάσεων και του καθεξή. Αυτή είναι μια έτσι όμορφη ιδέα που είναι πολύ καθαρή και αρκετά έτσι εύκολος τρόπος και καθαρός τρόπος να υπολογίσει σημασιολογία και να την αναπαραστήσει. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένας λίγο πιο βρώμικος τρόπος που είναι υπολογιστικός, η περιοχή των κατανεμημένων σημασιολογικών μοντέλων, τις δίκτυες σημαντικότητες, όπου η ιδέα εδώ πέρα είναι ότι η πληροφορία βγαίνει από τη συχνότητα στην εμφάνιση της λέξεων, είτε σε διάδοση είτε σε διάδοση, και τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα είναι τα συμφραζόμενα των λέξεων. Έτσι, πώς συντάσσονται ουσιαστικά αυτές οι λέξεις. Παίρνεις τα συμφραζόμενα, τα κάνεις ένα διάνυσμα και έτσι αυτά τα μοντέλα ουσιαστικά είναι διανυσματικά μοντέλα σημασιολογίας. Επίσης υπάρχει δουλειά πάνω σε σημασιολογικά δίκτυα, όπου η ιδέα εδώ πέρα είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία, είτε είναι attributional, είτε είναι δηλαδή χαρακτηριστικά λέξεων, είτε είναι απλά στατιστική πληροφορία για την συνεμφάνιση λέξεων, κάθεται πάνω σε ένα σημασιολογικό δίκτυο. Οπότε αυτό έχει πλεονεκτήματα, γιατί καινούργιες σχέσεις μπορούν να τις ανακαλύψει κάποιος μέσω του πώς συμμεταβάλλονται οι στατιστικοί, αυτά τα distribution, αυτές οι κατανομές. Επίσης, το πλεονέκτημα του να χρησιμοποιεί κανείς δίκτυα είναι ότι είναι πολύ πιο εύρωστος ο υπολογισμός, γιατί ουσιαστικά οι κατανομές, μπορεί να μιλήσει για κατανομές πάνω σε αυτά τα δίκτυα, εφόσον υπάρχει κάποια έννοια μετρικότητας. Και επίσης είναι πολύ πιο γρήγορο να μάθεις καινούργιες έννοιες, γιατί πια δεν χρειάζεται να βρεις σχέση ανάμεσα στη λέξη και τις λέξεις που συνεμφανίζεται μέσα σε μια πρόταση, αλλά μπορείς να αναγάγεις καινούργια λέξη και να τοποθετήσεις πάνω στο σημασιολογικό σου δίκτυο. Εδώ ένα παράδειγμα ενός τέτοιου δικτύου, μέσα στη δουλειά του Ηλία, όπου στην πράξη εδώ πέρα βλέπουμε λέξεις και άλλες λέξεις τις οποίες σχετίζονται, τώρα τι ακριβώς είναι αυτές οι σχέσεις, κάποιες από αυτές είναι συνωνυμία, κάποιες από αυτές είναι χαρακτηριστικά, κάποιες από αυτές δηλαδή είναι σημασιολογικές, κάποιες είναι πραγματολογικές. Έτσι. Και βλέπουμε ότι μπορεί κανείς να ορίσει πάνω σε αυτό το, να χρησιμοποιήσει δύο και να ορίσει το καρακλή και το καθεξή. Και αυτό είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος να κοιτάξει κανείς αυτό το πρόβλημα. Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, θα περιγράψω λίγο ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς βλέπουμε τη σημασιολογία, ποια είναι η δικιά μας θεώρηση αυτού του προβλήματος, η οποία κατά κάποιο τρόπο ενώνει αυτούς τους τρεις τρόπους που περιγράψαμε, δηλαδή τον attributional τρόπο, όπου έχουμε λέξη και χαρακτηριστικά, τον
ή για τη σύνταξή του και τα συμμεσολογητά δίκτυα. Εντάξει, αυτό είναι ένα λίγο φιλοσοφικό, μια φιλοσοφική δήλωση, δηλαδή τι πιστεύουμε ότι είναι οι σχέσεις που υπάρχουν σε αυτά τα δίκτυα στο μυαλό μου. Οι γλωσσολόγοι θέλουν να πιστεύουν ότι αυτές οι σχέσεις είναι πολύ ακριβείς, ότι είναι σημασιολογικές σχέσεις που είναι πολύ καθαρές. Στην πραγματικότητα, εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι σχέσεις δεν είναι τόσο καθαρές, δηλαδή είναι λίγο απ' όλα. Στο μυαλό σου, στην πράξη, έχεις και σχέσεις οι οποίες είναι associated, σχέσεις, και σχέσεις οι οποίες είναι σημασιολογικές. Και κάποιες από αυτές τις σχέσεις περιγράφουν χαρακτηριστικά λέξεων και το καθεξής. Επίσης, μια άλλη ερώτηση φιλοσοφική είναι ποιο είναι το δομικό στοιχείο της σκέψης μας. Είναι οι λέξεις, είναι η υποέννοια των λέξεων. Όταν λέμε word senses, εννοούμε ότι μια λέξη μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές έννοιες. Είναι κάτι γενικότερο, έτσι όταν λέμε concepts, εδώ πέρα τι εννοούμε. Εννοούμε ουσιαστικά μια πολυτροπική έκφανση για μια λέξη. Μια λέξη μπορεί να αναπαραστάται όχι μόνο με τον ορθογραφικό τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε μια λέξη σε ένα κείμενο, αλλά μπορεί να είναι και μια εικόνα ή ένα ήχος ή πολλά πράγματα μαζί. Και αυτά φυσικά αποτελούν ένα concept, μια έννοια. Στην πράξη αυτό πιστεύουμε ότι, όπως πιστεύουν και πιο πολλοί γνωστικοί επιστήμονες, ότι στο μυαλό μας αυτό που έχουμε είναι έννοιες, είναι concepts. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτά τα concepts ουσιαστικά χρησιμοποιούν σχεδόν πάντα σε κάποια λέξη για την ακρίβεια σε κάποια υποέννοια μια λέξη, όχι σε λέξη. Δηλαδή το δομικό στοιχείο του μυαλού μας είναι τα word senses. Αυτό που προτείνουμε είναι για να χτίσουμε, να χτίσουμε ουσιαστικά ένα δίκτυο και πάνω από αυτό ένα αλγόριθμο υπολογισμού σημασιολογικής ομοιότητας, είναι να φτιάξουμε πρώτα ένα δίκτυο, το οποίο είναι ένα δίκτυο από συσχετήσεις ή ένα δίκτυο από χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε, και συνέχεια να ορίσει κανείς πάνω από αυτό το δίκτυο γειτονιές και πάνω σε αυτές τις γειτονιές ή κλίκες να έρθει και να εφαρμόσει μια σειρά από αλγορίθμους για να υπολογίσει σημασιολογική ομοιότητα ή να υπολογίσει το σημαντικό περιεχόμενο που έχει μια λέξη ή καθεξής. Αυτό που προτείνουμε είναι στην πράξη συμφωνεί με την ιδέα του System 1 και System 2, δηλαδή ότι υπάρχει ένα δίκτυο από συσχετήσεις του υποσυνειδητό μας, το οποίο μπορεί πολύ γρήγορα και χωρίς να το σκεφτόμαστε να τραβήξουμε πληροφορία από αυτό το δίκτυο και ένα σύστημα 2, το οποίο πρέπει πάνω από αυτό το δίκτυο να υπολογίσει πράγματα όπως σημασιολογική ομοιότητα, παίρνοντας περισσότερο χρόνο από ότι για να υπολογίσει συσχετήσεις. Και αυτό υποθέτουμε ότι αυτό το δίκτυο ουσιαστικά αποτελείται όχι από λέξεις αλλά από word senses, από έννοιες λέξεων. Και επίσης, όπως θα δούμε στο τέλος της ομιλίας, αν έχουμε λίγο χρόνο, πιστεύουμε ότι αυτό το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν χώρο ο οποίος είναι ημιμετρικός χώρος με χαμηλές διαστάσεις. Okay, και μετά από αυτήν την εισαγωγή πάμε να δούμε το πρόβλημα της σημασιολογικής ομοιότητας, το υπολογιστικό πρόβλημα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ουσιαστικά, δύο είδη αλγορίθμων για τον υπολογισμό σημασιολογικής ομοιότητας. Ο ένας τρόπος να χρησιμοποιήσει κανείς resources, να χρησιμοποιήσει βάσεις δεδομένων, συνήθως οδολογίες, και άλλη μια προσέγγιση να χρησιμοποιήσει κανείς κείμενο. Έτσι, με τον τρόπο που και ο άνθρωπος ουσιαστικά βγάζει γνώση μέσα από το κείμενο, μπορεί να το κάνει και η μηχανή. Και εκεί πέρα έχουμε κατανεμμένα σημασιολογικά μοντέλα, τα οποία ήδη συζητήσαμε. Αλλά υπάρχουν και μια ομάδα από άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από γλωσσολόγους, όπως το να χρησιμοποιήσει κανείς γλωσσολογικά patterns, έτσι, ή μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς πάνω από το κείμενο μια ομάδα από εργαλεία γλωσσολογικά. Και φυσικά βασικά υπάρχουν και μέτρα που χρησιμοποιούν και τα δύο. Ποια είναι τα δύο βασικά υπολογιστικά μοντέλα υπολογισμού σημασιολογικής ομοιότητας? Το πρώτο είναι προτάθηκε από το Ρέζινγκ το 1995, αλλά προφανώς υπάρχει και στη γνωσιακή βιβλιογραφία για αυτόν τον καιρό. Η ιδέα εδώ πέρα είναι ότι η ομοιότητα δύο λέξεων, η Σούτερ, με την ομοιότητα των δύο πιο κοντινών ενιών. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η λέξη είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από έννοιες και ξέρουμε πολύ καλά ότι το μυαλό, όπως άμα σας ρωτήσω ποια είναι η σημασιολογική ομοιότητα δύο συνόλων, έτσι, αυτό που θα κάνετε υποσυνείδητα, αυτό που σκεφτείτε καθόλου, να μου πείτε ότι η σημαντική ομοιότητα είναι
εκείνων αυτών των δύο συνόλων. Αυτό είναι γνωστό σαν το common sense set distance, έτσι, δηλαδή είναι η απόσταση συνόλων κοινή λογική κατά κάποιο τρόπο. Και η πρόταση του Ρέσνικ είναι ότι αυτό ισχύει και για λέξη. Και αυτό ο τύπο. Έτσι, όμω S1I και S2J είναι οι σημασιολογικέ, τα word sense ουσιαστικά των λέξεων τα δύο και τα δύο, τότε παίρνουμε τη μέγιστη ομοιότητα ανά δύο των μελών από το δύο συνόλων. Και αυτή είναι η σημασιολογική ομοιότητα. Αυτή η υπόθεση ονομάζεται maximum sense similarity assumption. Ο άλλος τρόπος να υπολογίσει κανείς ομοιότητα είναι να υποθέσει ότι οι λέξεις έχουν μία ομάδα των χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να είναι αυτού του τύπου, έτσι, ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους, κάποια χαρακτηριστικά, και στη συνέχεια μπορεί κανείς να περιγράψει αυτά τα χαρακτηριστικά σε ιεραρχίες, που είναι ταξονομικές, ιεροδοτικές, και στη συνέχεια να υπολογίσει την ομοιότητα ανάμεσα στις λέξεις, απλά σαν σύγκριση των κοινών χαρακτηριστικών. Αυτό λοιπόν το ονομάζουμε attribution similarity assumption. Έτσι, θα πω ότι αυτό ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό που περιγράφουν οι γλωσσολόγοι και άμα πούμε πίσω στην εισαγωγή μας, ταιριάζει πιο πολύ στην οργάνωση, έτσι, στην οργάνωση του μυαλού γύρω από λέξεις και έννοιες και χαρακτηριστικά. Το attribution αποτέλεσμα. Ενώ το maximum sense similarity ταιριάζει πιο πολύ στα καθημερινά αποτέλεσμα, δηλαδή στην δυσίγηση της ομάδας. Τι κάνουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε μια ομάδα από σημασιολογικές ομοιότητες, από μετρικές σημασιολογικών ομοιοτήτων, που βασίζονται είτε στη συνεμφάνιση δύο λέξεων, είτε στο γεγονός ότι δύο λέξεις συντάσσονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή το context τους, τα συμφραζόμενά τους έχουν μεγάλη ομοιότητα. Η πρώτη υπόθεση λέει ότι όταν δύο λέξεις συνυπάρχουν στο κείμενο, και ιδιαίτερα όταν είναι κοντά μεταξύ τους, τότε σχετίζονται. Και υπάρχει μια ομάδα από ιδέες για πώς να υπολογίσει κανείς αυτές τις συχνότητες, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν σε ένα κείμενο, είτε μπορεί κανείς να πάει στο web και να μετρήσει web hits από web queries, έτσι, και να χρησιμοποιήσει διάφορες μετρικές όπως η DICE, η TACRAD, η user information και τα τέτοια. Αντίστοιχα, μπορεί κανείς να πάει να βρει όλα τα παραδείγματα που εμφανίζονται οι δύο λέξεις, για κάθε λέξη να μετρήσει τη συχνότητα εμφάνισης των συμφραζομένων. Δηλαδή να φτιάξει ένα διάνυσμα συμφραζομένο για κάθε λέξη και συνέχεια να συγκρίνει από τα δύο διανύσματα. Και εκεί πέρα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αποστάσεις όπως scale divergence, cosine similarity και κ.ο.κ. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να χρησιμοποιήσουμε με αυτές τις δύο αποστάσεις ή δύο οικογένειες αποστάσεων, αλλά να το κάνουμε πάνω σε ένα δίκτυο, να χρησιμοποιήσουμε μία ή την άλλη απόσταση για να χτίσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, έτσι, ένα δηλαδή coherent δίκτυο ή ένα context-based δίκτυο και συνέχεια πάνω σε αυτό το δίκτυο να ορίσουμε περιοχές και να υπολογίσουμε ομοιότητες, σημασιολογικές ομοιότητες πάνω σε αυτές τις περιοχές, χρησιμοποιώντας πάλι μία από αυτές τις δύο αποστάσεις. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου έχουμε υπολογίσει τη συνεμφάνιση δύο λέξεων χρησιμοποιώντας ένα web query. Έτσι, έχουμε μετρήσει τον αριθμό λοιπόν των hits και μπορούμε να υπολογίσουμε από εκεί πέρα χρησιμοποιώντας τον χάρη DICE ή την απόσταση ανάμεσα στις λέξεις κάτι και όταν μου πει. Ή θα μπορούσε κανείς απλά από κάποιο web query να κατεβάσει δεδομένα και να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα σαν να ήταν κάποιο corpus, κάποιο κείμενο. Ή αντί για να κατεβάσει όλα τα δίκτυα, μπορεί κανείς να κατεβάσει snippets, που είναι ουσιαστικά μια σύντομη περίληψη ενός κειμένου. Συνήθως αποτελείται από 30 λέξεις. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι αυτό. Αυτό που περιέγραψα είναι αυτό που κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, πάμε στο web, ρωτάμε ερωτήσεις που είναι του τύπου end, contact δηλαδή, money και bank. Ή ρωτάμε ερωτήσεις του τύπου βρες μας κείμενα τα οποία περιέχουν τη λέξη bank. Αυτά τα ονομάζουμε individual queries, τα contract queries τα ονομάζουμε end. Και στη συνέχεια μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα μεγάλο corpus, είτε με τη μία είτε με τον άλλο τρόπο, και να υπολογίσει εκεί πάνω ομοιότητα, σημασιολογική ομοιότητα, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις αποστάσεις που είδαμε παραπάνω.
πραγματικά, άμα το κάνει αυτό χρησιμοποιώντα εμπειρίες, παίρνει πολύ καλά αποτελέσματα. Παίρνει αποτελέσματα τα οποία έχουν σχέση και στο 88 με τον άνθρωπο. Αλλά ένα από τα προβλήματα του να χρησιμοποιεί κανείς εμπειρίες είναι ότι εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε μεγάλη πολυπλοκότητα, μεγάλο αριθμό από τέτοια ακούσεις που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, για ένα λεξικό το οποίο έχει μέγεθος L, άμα θέλουμε τις αποστάσεις ανάμεσα σε όλα, όλες τις λέξεις, όλα τα ζευγάρια λέξεων στο λεξικό, έχουμε πολυπλοκότητα τετράγωνο. Από την άλλη μεριά, το να χρησιμοποιήσει κανείς individual queries είναι πολύ πιο επιθυμητό, αλλά το απλό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε, δηλαδή χρησιμοποιώντας κάποιες από αυτές τις αποστάσεις απευθείας πάνω στο αυτοκείμενο, δίνει πολύ χαμηλά αποτέλεσμα, 0,55. Αυτό ήταν και το σημείο εγκίνησης ουσιαστικά του δασκορικού κοιλία, όπου προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μοντέλα για να χρησιμοποιώντας αυτά εδώ τα κείμενα, που είναι κείμενα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να κάνει πληροφορία, να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εντάξει, αυτό περιγράφει λίγο πολύ αυτό που σας είπα, πώς υπολογίζει κανείς απόσταση σημασιολογική μεταξύ δύο λέξεων χρησιμοποιώντας συνεμφάνιση. Έτσι, καταβάζει κανείς, είτε μπορεί να το κάνει είτε από το web απευθείας χρησιμοποιώντας ταχύς κάποια μηχανής αναζήτησης, είτε προερχόμενα από ήδη είτε από εμπλήρη. Και μπορεί να το κάνει επίσης χρησιμοποιώντας τη συνεμφάνιση, όπως πότε συνεμφανίζονται δύο λέξεις, το οποίο είναι το ενοσυνήτα ή το οποίο είναι μια πρόταση, σε κείμενα τα οποία έχει κατεβάσει πάλι από μηχανής αναζήτησης. Και οι μερικές που χρησιμοποιούν είναι αυτές εδώ. Στην περίπτωση των μετρικών που βασίζονται σε συμφραζόμενα, πάλι κατεβάζουμε κάποιο κόρπο από documents, έτσι, και στη συνέχεια αυτό που κάνουμε, ότι ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα διάνυσμα που περιγράφει τις λέξεις που είναι στα συμφραζόμενα πριν και μετά τις λέξεις που μας ενδιαφέρει. Συνήθως χρησιμοποιούμε ένα μικρό παράθυρο, μία λέξη πριν, μία λέξη μετά, και στη συνέχεια υπολογίζουμε την ομοιότητα δύο λέξεων, σαν το όπως άνοιξε μιλάει και ανάμεσα στα δύο διανύσματα. Είτε χρησιμοποιώντας binary, είτε εργαλειακό, είτε κάποιο άλλο τρόπο για να δώσει παρά. Ένα από τα προβλήματα εδώ πέρα, όπως είπαμε, είναι ότι οι λέξεις, όταν χρησιμοποιούμε queries τα οποία είναι individuals, είναι in-queries, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ φτωχό. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι λέξεις αποτελούνται όπως είπαμε από έννοιες, από υποέννοιες, έτσι, και αυτές πολύ συχνά είναι σημασιολογικά αρκετά διαφορετικές. Έτσι, άρα χρειαζόμαστε να ξέρουμε ότι οι δύο λέξεις εμφανίζονται, δηλαδή το να κάνει κανείς in-queries, έτσι, είναι σημαντικό γιατί η συνεμφάνιση των δύο λέξεων δράσει ένα σημασιολογικό φίλτρο. Okay. Επίσης, όταν κανείς χρησιμοποιεί απλές ερωτήσεις, individual queries, αυτό που έχουμε είναι πολύ συχνά φτωχή κάλυψη των διαφορετικών ιών μιας λέξης. Αυτό ήταν και το σημείο εγκίνησης για να χρησιμοποιήσει κανείς σημασιολογικά δίκτυα, ώστε να καλύψουμε όλες τις λέξεις στο λεξικό μας, ώστε να ορίσουμε σημασιολογικές περιοχές για να έχουμε εύρωστους αλγόριθμους και τέλος για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις έννοιες μιας λέξης, γιατί αυτό που συμβαίνει το περιγράφουμε σαν inverse frequency reinforcement discovery, δηλαδή σπάνιες λέξεις μας βοηθάνε να ανακαλύψουμε σπάνιες έννοιες, σπάνια word senses κοινών λέξεων, οι οποίες συχνά χάνονται, δεν είναι ας πούμε στις πρώτες 100 ή 50 hit, τα πρώτα 150 hit που θα πάρουμε από μια μηχανή αναζήτηση. Τι κάνουμε λοιπόν, έτσι, αυτό που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε ένα λεξικό από πολλές λέξεις, από έτσι παράδειγμα μας θα δούμε 9.000 λέξεις, ώστε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο κόρπο, έτσι, και συνέχεια προσπαθούμε να χτίσουμε ένα δίκτυο πάνω στα δεδομένα που έχουμε κατεβάσει για αυτές τις 9.000 λέξεις και πάνω από αυτό το δίκτυο ορίζουμε σημασιολογικές αποστάσεις με διαφορετικούς τρόπους, ακολουθώντας τα γνωσιακά μοντέλα που περιγράψαμε παραπάνω. Και τα πλέον εκτήματα είναι αυτά που λίγο πολύ στιγμή. Εδώ είναι για παράδειγμα ένα τέτοιο δίκτυο. Έχω κατεβάσει λοιπόν τις λέξεις μου. Έχω βρει με κάποιο τρόπο τη σχέση ανάμεσά τους, χρησιμοποιώντας κάποια έννοια σημασιολογικής ομοιότητας και συνέχεια μπορώ να φτιάξω δίκτυα με αυτές τις λέξεις και πάνω σε αυτά τα δίκτυα να ορίσω περιοχές, να ορίσω γείτονες για κάθε λέξη.
χρησιμοποιώντας κάποιο πεδίο σημασιακής ομοιότητας και συνέχεια να χρησιμοποιήσω αυτές τις περιοχές για να υπολογίσω σημασιακή ομοιότητα. Ας δούμε κάποια παραδείγματα και περιοχών. Εδώ είναι κάποια παραδείγματα για τις λέξεις automobile, cars, leisure journey. Βλέπουμε εδώ πέρα τους γείτονες και βλέπουμε ότι αυτοί οι γείτονες έχουν μια ομάδα από διαφορετικές σχέσεις. Παράδειγμα, εδώ βλέπουμε την Πορτογαλία, σχέση νομιμίας. Βλέπουμε άλλες σημασιολογικές σχέσεις, όπως μερονομία ή μέρος του όλου, έτσι με γαλάσιο. Υπάρχουν όμως και associations, υπάρχουν και συσχετίσεις, που τις βλέπουμε κόκκινο. Και τέλος υπάρχουν και μια ομάδα από άλλες σχέσεις, που μπορεί να είναι ευρύτερες σημασιολογικές ή πραγματολογικές σχέσεις. Έτσι βλέπουμε λοιπόν μια περιοχή, μια ομάδα από γείτονες φυσικά, περιέχει ένα πλούτο από τέτοιες σχέσεις, που κάποιες από αυτές μας ενδιαφέρουν και κάποιες μας ενδιαφέρουν λιγότερο. Πάνω λοιπόν σε αυτή την περιοχή ερχόμαστε και ορίζουμε τρεις σημασιολογικές αποστάσεις. Η πρώτη σημασιολογική απόσταση βασίζεται στο μοντέλο του maximum set similarity, δηλαδή η ιδέα είναι ότι αυτό που θέλω είναι άμα θεωρήσω ότι μια λέξη αποτελείται από μια ομάδα από έννοιες, από word senses, θέλω να βρω ουσιαστικά τη πιο κοντινή έννοια από αυτό το σύνολο και αυτή είναι ουσιαστικά η σημασιολογική απόσταση ανάμεσα στη λέξη φρούτα και στη σημασιολογική περιοχή της λέξης φόρ. Αυτή είναι η ιδέα του maximum set similarity. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εδώ είναι ότι θεωρούμε ότι η περιοχή αυτή τη λέξη αποτελείται από συγγενείς έννοιες αυτές τις λέξεις και υπολογίζουμε τη μέγιστη ομοιότητα ανάμεσα στη δεύτερη λέξη και στην περιοχή της πρώτης και τη μέγιστη ομοιότητα ανάμεσα στην πρώτη λέξη και στην περιοχή της δεύτερης. Και αυτό το ονομάζουμε maximum similarity. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα τη λέξη φόρ και τη λέξη fruit έχουν ομοιότητα 0,3, η πιο κοντινή λέξη στο fruit είναι το 3, η πιο κοντινή λέξη στο forest που είναι στην γειτονιά του fruit δεν έχει σημασία πάνω γιατί είναι πολύ μικρή και άρα αυτό που μετράει είναι η σχέση του και του. Δεύτερος τρόπος να υπολογίσει κανείς σημασιολογικές αποστάσεις είναι με τη θεωρία των χαρακτηριστικών. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η περιοχή αποτελείται από μια ομάδα από χαρακτηριστικά. Έτσι δηλαδή η λέξη forest αποτελείται από χαρακτηριστικά όπως land, tree και το καθεξής και η λέξη fruit από χαρακτηριστικά όπως juice, palm και το καθεξής. Με αυτή τη θεωρία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συγκρίνουμε ουσιαστικά το διάνυσμα σημασιολογικής ομοιότητας της λέξης fruit με την περιοχή της λέξης forest και αντίστοιχα τη λέξη forest με την περιοχή της λέξης fruit. Έτσι άρα υπολογίζουμε όλες αυτές τις ομοιότητες και συγκρίνουμε αυτά τα δύο διανύσματα ομοιοτήτων παίρνοντας τη συσχέτιση. Έτσι, αυτό είναι αρκετά κοντά σε αυτό που οι γλωσσολόγοι θα ονόμαζαν attribution similarity, έτσι, δηλαδή ότι η σχέση των λέξεων, η σημασιολογική σχέση των λέξεων ορίζεται σαν το πόσο κοντά είναι τα χαρακτηριστικά. Και ένας τρίτος τρόπος κανείς να υπολογίσει αποστάσεις είναι ένας μεικτός τρόπος ανάμεσα στο maximum set και στο attribution similarity, όπου στην πράξη αυτό που παίρνουμε είναι ένα μέσο όρο αυτών των τιμών, σημασιολογική απόσταση ανάμεσα στη λέξη και την περιοχή. Κάτι που θυμίζει κατά κάποιο τρόπο ευκλήδια απόσταση. Ας δούμε κάποια αποτελέσματα. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι σε κάποιο μικρό data set που ονομάζεται Wheeler και Charles, ότι είναι κάποιο standard data set που χρησιμοποιείται στην περιοχή και επίσης αυτό που δίνουμε εδώ σαν ένα νούμερο για το πόσο καλά δουλεύουν οι αλγοριθμοί μας είναι η συσχέτιση πίσω. Και πάντα σε σχέση με το τι μας δίνει μάθος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ομάδα από διαφορετικούς αλγορίθμους. Έχουμε αλγορίθμους για να επιλέγουν τη γειτονιά μας και έχουμε και αλγορίθμους για να υπολογίζουν ομοιότητα πάνω στη γειτονιά μας. Κάθε μία από αυτές τις αποστάσεις, έτσι εδώ πέρα, από πίσω της υπάρχει μια σημασιολογική απόσταση. Μπορεί να είναι να χρησιμοποιεί κοκέρες ή μπορεί να χρησιμοποιεί context, έτσι, αλλά στην πράξη και εδώ, και εδώ, και εδώ, αυτό που έχουμε είναι από κάτω μια σημασιολογική απόσταση. Επίσης, για να δημιουργήσω την γειτονιά, πάλι χρειάζομαι κάποια σημασιολογική απόσταση. Αυτή μπορεί να είναι του τύπου συνεμφάνισης ή του τύπου συγκρατώματος. Άρα, λοιπόν, έχω ουσιαστικά τέσσερις συνδυασμούς για τη δημιουργία γειτονιάς και υπολογισμού ομοιότητα και τρεις διαφορετικές αποστάσεις, έτσι, τη maximum similarity, την attribution και την εκκλήρωση.
Τι βλέπω εδώ, εδώ βλέπω κάτι το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Βλέπω ότι καταρχήν μπορώ να πάρω πολύ καλή απόδοση χρησιμοποιώντας τη maximum sensitivity, correlation πάνω από 10,9, καθώς επίσης και με την Euclidean. Επίσης, βλέπω ότι για τη maximum sensitivity ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσει κανείς ένα δίκτυο είναι χρησιμοποιώντας συνεμφάνιση, έτσι, δηλαδή σαν απόσταση σχεδιασμό του δίκτυου της συνεμφάνισης. Το αντίθετο ισχύει για την μετρική η οποία χρησιμοποιεί συσχέτιση, την αντιμίωση μετρική. Εκεί το context έτσι, είναι πολύ καλύτερη μετρική για το σχεδιασμό του δικτύου. Έτσι. Και επίσης, συνολικά φαίνεται να δουλεύει πολύ καλύτερα η μετρική του maximum sense, ουσιαστικά από πίσω του έχει την ιδέα του distribution semantic model και από την μετρική της σχέσης που από πίσω της έχει η θεωρία του distribution similarity. Αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα, ότι άμα θέλω να δημιουργήσω ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας συνεμφάνιση, αυτό που παίρνω είναι ουσιαστικά δίκτυα τα οποία περιγράφουν μέσα στις γειτονιές πολύ καλά τις διαφορετικές έννοιες με λέξεις, τα word sensors. Ενώ άμα θέλω να χρησιμοποιήσω μετρικές οι οποίες έχουν σχέση με τα συμπεραζόμενα, τότε παίρνω γειτονιές οι οποίες περιγράφουν πολύ καλύτερα τα χαρακτηριστικά μιας λέξης. Επίσης, συνολικά φαίνεται ότι η συνεμφάνιση σαν χαρακτηριστικό για τον υπολογισμό συμμαζευτικής ομοιότητας δουλεύει καλύτερα από ό,τι τα συμπεραζόμενα. Ότι από τα δύο μοντέλα που είδαμε, τα δύο γνωσιακά μοντέλα που είδαμε, το μοντέλο του maximum sensitivity φαίνεται να δουλεύει καλύτερα από ότι το μοντέλο των χαρακτηριστικών, το δεύτερο sensitivity. Και γενικά μπορούμε να πετύχουμε ένα επίπεδο αποτελεσμάτων το οποίο είναι πολύ ικανοποιητικό χρησιμοποιώντας αυτά τα μοντέλα. Πρόσφατα, σε συνεργασία με τον Ηλία και τη Μαρία, προσπαθήσαμε να πάμε λίγο πιο βαθιά και να καταλάβουμε κατά πόσο αυτά τα γνωσιακά μοντέλα, ουσιαστικά το maximum sense μοντέλο, που ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα δίκτυο σε σχέση από πίσω, ένα social net, πόσο καλά δουλεύει για διαφορετικά είδη λέξεων σε σχέση με το μοντέλο που αντιμετωπίζουν τη συμπλάση. Αυτό που κάναμε ένα πείραμα χρησιμοποιώντας abstract και complete nouns, έτσι, δηλαδή από αυτό που λέμε αφηρημένα και συμπαγή ουσιαστικά. Τι είναι τα αφηρημένα ουσιαστικά? Είναι ουσιαστικά τα οποία δεν έχουν κάποια φυσική έννοια, κάποια ουσιαστικά που περιγράφουν γεγονότα ή έννοιες όπως δημοκρατία, ελευθερία και ούτω καθεξής. Ενώ συμπαγή ουσιαστικά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να πιάσουν. Υπάρχει στην βιβλιογραφία τη γνωσιακή αρκετή πληροφορία που δείχνει ότι αυτές οι δύο ομάδες ουσιαστικών είναι οργανωμένα διαφορετικά με το μυαλό μας. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι γενικά τα συμπαγή ουσιαστικά μπορούν να τα επεξεργαστούν πολύ πιο γρήγορα από ότι ουσιαστικά τα οποία είναι αφηρημένα. Αυτό είναι γνωστό σαν concreteness effect στην βιβλιογραφία. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν το εξής, ότι πήγαμε στη μια βάση δεδομένων μας και πήραμε 74 ζευγαράκια από αφηρημένα και 74 ζευγαράκια από συμπαγή αγγλικά ουσιαστικά και τρέξαμε ουσιαστικά αυτό το πείραμα, έτσι, πάνω σε αυτό το υποσύνολο δεδομένο. Αυτό που πήραμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που είδαμε λοιπόν είναι ότι καταρχήν εδώ πέρα περιγράφω την απόσταση που χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε το δίκτυο και την απόσταση που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε ομοιότητα. Είδαμε λοιπόν καταρχήν ότι το δίκτυο το οποίο χτίζεται χρησιμοποιώντας στην εμφάνιση δουλεύει πολύ καλύτερα για συμπαγή, έτσι, από ότι για αφηρημένα, ενώ το αντίθετο συμβαίνει για το δίκτυο το οποίο έχει χτιστεί πάνω από την απόσταση της συνεμφάνισης, του χώρου. Εδώ λοιπόν είναι τι χρησιμοποιήσαμε για τη γειτονιά και τι χρησιμοποιήσαμε για να υπολογίσουμε τη σημασία της γειτονιάς. Οπότε αυτό που βασικά βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι πραγματικά φαίνεται στο μυαλό μας τα ουσιαστικά είναι οργανωμένα διαφορετικά ανάλογα με αν είναι αφηρημένα η συμπαγή και φαίνεται ότι το attribution μοντέλο, το μοντέλο με τα χαρακτηριστικά, έτσι, το οποίο ουσιαστικά αντιστοιχεί σε αυτό το πείραμα, φαίνεται να δουλεύει αρκετά καλά για αφηρημένα ουσιαστικά, ενώ το αντίστοιχο φαίνεται να ισχύει για
συνηθισμένα συμπαγή ουσιαστικά. Το οποίο εντάξει, είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα και ένα πρώτο πείραμα. Επίσης, σημαντικό ότι ο αριθμός των, το μέγεθος της γειτονιάς, ο αριθμός των, των features, των άτομων που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε ομοιότητα, είναι πολύ μικρός εδώ, δεν είναι καμία δεκαριά. Ενώ εδώ, ουσιαστικά έχουμε ένα μεγάλο associated net, ένα μεγάλο δίκτυο από συσχετήσεις ανάμεσα σε λέξεις, ο αριθμός των γειτόνων είναι πολύ μεγαλύτερος της τάξης του 100. Και επίσης υπάρχει ένα concrete effect, δηλαδή είναι καλύτερα τα αποτελέσματα για concrete nouns από ό,τι για abstract. Okay. Και από εδώ κάτι μπορεί να προχωρήσει και να βρει καινούργιες αποστάσεις και το καθεξής. Αυτή είναι μια σύνοψη των αποτελεσμάτων μας, ότι ουσιαστικά ξεκινήσαμε με ένα αποτέλεσμα πάνω σε M queries που είχαμε ένα καλό correlation στο 1998, μετά το baseline μας πάνω σε individual queries στο 1995 και αυτό είναι η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, χρησιμοποιώντας το δίκτυό μας, μπορέσαμε να πάμε από το 1995 στο 1990 και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε με το αρχικό μας σύστημα. Αυτό είναι μια μεγάλη πετύχη. Και επίσης τα αποτελέσματά μας είναι πολύ κοντά σε αυτά που δίνουν άλλοι μέθοδοι και αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν πολλά resources, χρησιμοποιούν authorities, χρησιμοποιούν και τα λοιπά. Το οποίο είναι σημαντικό. Θα περάσω, υπάρχει κάποια δουλειά εδώ πέρα που έχουμε κάνει προσπαθώντας να χωρίσουμε καινούργιες μετρικές οι οποίες ελαχιστοποιούν το λάθος χρησιμοποιώντας κάποια απλά λογικά σάμψη, θα το περάσω προς τα γρήγορα, όπως και κάποια αποτελέσματα από κάποια δουλειά συνέντευξη που βλέπεις εμάς στην Τετάρτη και θα το περάσω. Και θα κλείσω αυτό το πρώτο κομμάτι της ομιλίας λέγοντας ότι αυτό που έχουμε στην πράξη είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να δουλέψει σε κάθε γλώσσα, είναι χωρίς επίβλεψη, μπορεί να δουλέψει πάνω σε μεγάλα δίκτυα και σε πολλά δεδομένα. Δεν χρειάζεται καμία γλωσσολογική γνώση, που δουλεύει απευθείας πάνω σε, σε κείμενα τα οποία κατεβάζουμε από το web και δουλεύει εξίσου καλά με αλγόριθμους οι οποίοι χρησιμοποιούν παραδείγματος χάρη WordNet ή πλούσια γλωσσολογική γνώση για να υπολογίσουν σημασιολογική όμορφη. Κρίνω λοιπόν αυτό το πρώτο κομμάτι της ομιλίας και περνάω στο δεύτερο που μιλάει πιο πολύ για κείμενο και συναισθήματα και affect. Έτσι, η ιδέα εδώ πέρα είναι ότι θέλουμε να υπολογίσουμε ένα score, μια τιμή για κάθε λέξη, για κάθε πρόταση που να μας λέει πόσο θετικά σημασιολογικά φορτισμένη είναι ή αρνητικά σημασιολογικά φορτισμένη είναι αυτή η λέξη πρόταση. Αυτό χρησιμοποιείται σε μια ομάδα από εφαρμογές όπως sentiment analysis, συστήματα διαλόγου, emotion tracking, ας πούμε για ταινίες ή για άλλα μαθηματικών και βιογραφικών. Στη βάση αυτών των μεθόδων είναι ένα λεξικό. Αυτό είναι ένα λεξικό που για κάθε λέξη έχει μια τιμή. Μια τιμή που λέει ότι αυτή η λέξη έχει θετικό συνέδριο, πίθος ή αρνητικό συνέδριο. Και πόσο. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο λεξικό το οποίο να περιέχει όλες τις λέξεις μιας γλώσσας, να μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές γλώσσες, όπως ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, όπως θα δούμε, και επίσης να χτίσουμε έτσι, αυτό το λεξικό μας πάνω στους αλγορίθμους σημασιολογικής ομοιότητας που μόλις είδαμε. Η βασική ιδέα λοιπόν είναι ότι μπορεί κανείς να πάει από σημασιολογική ομοιότητα σε σε ομοιότητα συναισθημάτων που προκαλούν αυτές τις δύο λέξεις. Αυτό το βασικό μοντέλο μας είναι μια επέκταση του μοντέλου των Τέρνερ και Λίπμαν. Η βασική ιδέα λοιπόν είναι ότι άμα έχει μια άγνωστη λέξη WJ, μπορεί να υπολογίσει το συναισθηματικό της βάρος σαν ένα γραμμικό συνδυασμό από το συναισθηματικό βάρος των λέξεων που ήδη ξέρεις σε τιμή. Βάλεστος, έτσι που είναι φυσικά η λέξη που υπάρχουν στο λεξικό σου, επί κάποια σημασιολογική ομοιότητα ανάμεσα στις λέξεις του λεξικού και στην άγνωστη λέξη. Και αυτά τα γινόμενα ουσιαστικά μπορεί να πάρουν κάποιο βάρος, α, i, αυτά τα βάρη ουσιαστικά είναι κάτι που προτείναμε εμείς και θα δούμε ότι δουλεύουν πάρα πολύ ωραία και θα δούμε γιατί. Το σημαντικό είναι ότι αυτά τα βάρη μπορεί να εκτελεχτούν. Εύκολα εκτελεχτούν με τα βάρη χρησιμοποιώντας Google Squares και βλέπουμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε, τον οποίο υπολογίζουμε τα βάρη.
λέξεις στο λεξικό μας και μη λέξεις οι οποίες, για τις οποίες θεωρούμε ότι έχουμε αυτές τις λέξεις. Θα ονομάσουμε αυτές τις λέξεις σίγουρες. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε τις λέξεις που υπάρχουν στο λεξικό μας, τα σίγουρες, βλέπουμε την συναισθηματική αξία αυτής της λέξης, κανονικοποιημένη από μείον ένα έως ένα. Έτσι, για παράδειγμα, προφανώς η λέξη μη λέει ότι έχει ένα πολύ έντονο αρνητικό συνέστημα. Και δίπλα βλέπουμε το βάρος, έτσι, το οποίο παίρνει αυτή η λέξη, όπως εκπαιδεύεται από τον αλγόριθμο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το εύρος των τιμών αυτών των βαρών είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή κάποιες λέξεις μπορεί να πάρουν να θεωρούνται πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, όπως η λέξη μίζερ, ενώ άλλες λέξεις, όπως το beauty lake, για παράδειγμα, δεν είναι πολύ χαμηλή τιμή. Και το τελικό σκορ, δηλαδή το γινόμενο από το 2, βλέπουμε ότι είναι αρκετά διαφορετικό από τις αρχικές τιμές που είχαμε στο λεξικό. Και βλέπουμε εδώ πέρα παραδείγματα λέξεων τα οποία παίρνουν μεγάλη συλλογική τιμή, ενώ άλλες λέξεις παίρνουν χαμηλή συλλογική τιμή. Στη συνέχεια μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα σκορ τα οποία έχουμε σε επίπεδο λέξης για να πάμε σε επίπεδο πρότασης, είτε γραμμικά, στο μέσο όρο, είτε χρησιμοποιώντας κάποια βάρη μη γραμμικά, είτε απλά παίρνοντας τη μέγιστη τιμή, τη μέγιστη απόλυτη τιμή για να όλων των λέξεων σε μια φράση για να υπολογίσουμε το συνέστημα που προκαλεί μια φράση. Πρόσφατα αυτό που κάναμε ότι γενικεύσαμε αυτή τη μέθοδο όχι απλά σε λέξεις αλλά και σε συνδυασμούς λέξεων. Μπορεί κανείς λοιπόν να υπολογίσει χρησιμοποιώντας τον ίδιο ακριβώς τύπο. Τι σημασιολογική, το συναισθηματικό βάρος διγραμμάτων, δηλαδή δύο λέξεις στη σειρά, WJ, WK, χρησιμοποιώντας ακριβώς τον ίδιο τύπο, με την προϋπόθεση που μπορεί να κάνει να υπολογίσει τη συναισθηματική, την σημασιολογική συγγνώμη, απόσταση ανάμεσα στη λέξη και σε κάποιο βάρος. Στη συνέχεια μπορεί κανείς να συνδυάσει τα δύο αυτά μοντέλα, το μοντέλο λέξεων και το μοντέλο διλέξεων, bigrams, με διάφορους τρόπους. Είναι κλασικοί τρόποι που χρησιμοποιούμε σε γλωσσικά μοντέλα, είναι η ιδέα του Παρκόφ, έτσι ουσιαστικά ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο των bigrams σαν το κύριο μοντέλο και συνέχεια όταν δεν έχει αρκετά δεδομένα να πάει πίσω στο μοντέλο των unigrams. Η ιδέα του weighted interpolation, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, μπορεί κανείς να συνδυάσει με βάρη τα δύο μοντέλα, τα οποία βάρη όμως να είναι συνάρτητα στο συγκεκριμένο λέξιο. Θα πούμε ότι τα βάρη αυτά μπορούν να εκπαιδευτούν και αυτά στον τέλο του αγώνα με και εδώ βλέπουμε μια ομάδα από αποτελέσματα πάνω σε τέσσερις διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Η πρώτη, ουσιαστικά οι πρώτες τρεις είναι βάσεις δεδομένων σε επίπεδο λέξεων. Η πρώτη είναι στα αγγλικά και η δεύτερη στα αγγλικά, η τρίτη στα γερμανικά. Οι δύο πρώτες ουσιαστικά είναι το ίδιο task force, πολλά detection, δηλαδή θέλουμε να δούμε αν μια λέξη είναι θετικά ή αρνητικά προσθεμένη. Έτσι, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα ταξινόμηση με τις δύο κατηγορίες, θετική ή αρνητική. Παρά το ότι οι λέξεις στο ανιού παίρνουν συνεχείς τη μέσα από μεταξύ μείον 1 και 1, μπορεί κάτι να μπορείς, δηλαδή εδώ και στις σχέσεις. Εδώ είναι παίρνουν τη μέση είναι 1-1. Και αντίστοιχα και στα γερμανικά, έτσι, στο Morning Task πάλι έχουμε πολλά επιτέξεις. Στο τελευταίο task έχουμε το ίδιο πρόβλημα, αλλά σε επίπεδο πρότασης. Δηλαδή, είναι που για λέξη που πρέπει να προτάσεις και αυτό είναι μια βάση δεδομένων από 1000 αγγλικές προτάσεις. Να πούμε ότι έχουμε διαφορετικούς τρόπους να φτιάξουμε εδώ πέρα το κείμενό μας, το κόπι μας, μπορεί να το κάνουμε από το web ή μπορεί κανείς να το φτιάξει με έναν τρόπο ο οποίος το ονομάζουμε lexical balance, αλλά στην πράξη είναι αυτά που είδαμε στην πρώτη ομιλία μας, δηλαδή η ιδέα που χρησιμοποιούμε individual queries για να κατεβάσουμε ένα corpus που περιγράφει ουσιαστικά όλες τις λέξεις το αγγλικό λεξικό, το γερμανικό λεξικό. Και συνέχεια έχουμε διαφορετικούς τρόπους να υπολογίσει κανείς σημασιολογική απόσταση. Η σημασιολογική απόσταση ουσιαστικά είναι αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ μέσα. Μπορεί κανείς να το υπολογίσει και πάλι χρησιμοποιώντας είτε συμφάνειες, είτε κοκέρες ή μπορεί να χρησιμοποιήσει αποστάσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε στην πραγματικότητα. Απλά αναφέρω ότι στα πειράματα που θα δείτε αυτό θα ονομάζεται G γιατί χρησιμοποιούμε τη σημασιολογική απόσταση.
έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα αποτελεσμάτων πάνω στο ανιού data set. Εδώ έχουμε κλασικές ανάγκες, binary κλασικές ανάγκες, δηλαδή θετικό ή αρνητικό συνέστημα. Και βλέπουμε τους διαφορετικούς αλγορίθμους. Αυτό είναι η μέθοδος του Turing και Littman, που είναι περίπου στο 82-83%. Και εδώ βλέπουμε τους διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού αποστάσεων, χρησιμοποιώντας context, έτσι, το S είναι context και G είναι κοκέρας. Βλέπω ότι συνολικά τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, σαφώς καλύτερα, όταν κανείς χρησιμοποιεί το context, χρησιμοποιεί δηλαδή τα συμφραζόμενα για να χορηγήσει μασιολογικές αποστάσεις. Και επίσης βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι και αρκετά εύρωστα. Εδώ βλέπουμε τον αριθμό από seed, από λέξεις που χρησιμοποιούμε στο λεξικό μας για να εκπαιδεύσουμε τα byte. Εντάξει, ο αριθμός ουσιαστικά από λέξεις του μοντέλου μας. Και συνήθως 300 λέξεις είναι αρκετές για να πάρει κανείς τα καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο task, το General Inquire. Παρόμοια αποτελέσματα, πάλι οι context page μετρικές βλέπουν πολύ καλύτερα και είναι πιο εύρωστες. Επίσης έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από το page line, αρκετά καλύτερα. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα στα γερμανικά. Πάλι οι context page μετρικές βλέπουν καλύτερα. Εδώ είναι ενδιαφέρον γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε κάνει κάτι ιδιαίτερο στα γερμανικά. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε πέρα από τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε, από τις 400 λέξεις που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε bootstrap από το μοντέλο, πέρα από αυτές τις 400 seed word, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έτσι, δεν έχουμε κάποια μέθοδος η οποία να είναι ειδική για τα γερμανικά. Έτσι, έχουμε μια τελείως γενική μέθοδο, τελείως χωρίς ουσιαστικά καμία επίβλεψη για τον υπολογισμό της μασολογικής απόσταση. Η μόνη επίβλεψη που υπάρχει είναι για τον υπολογισμό των βαρών του μοντέλου. Και ουσιαστικά ο Dr. Box, αυτή η καμπύλη, αυτή η απόδοση είναι ικανοποιητική. Πάμε τώρα στο πρόβλημα του υπολογισμού σημασιολογικής, μάλλον συναισθηματικής, συναισθηματικού βάρους για επίπεδο πρόταση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Να πούμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουν στην βιβλιογραφία δίνουν ακρίβεια γύρω στο 32%. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα του δικού μας μοντέλου που χρησιμοποιούμε και γίνει γραφή και bigrams με τρεις διαφορετικούς τρόπους για να κάνει κανείς το fusion, την ένωση από λέξεις σε επίπεδο πρόταση και βλέπουμε τα αποτελέσματα βγαίνουν ακόμα και πάνω από το 25%. Και εδώ βλέπουμε πιο αναλυτικά από τα αποτελέσματα, δηλαδή βλέπουμε τι κάνουν από μόνα τους τα unigrams, τα unigrams είναι το πρώτο εδώ, τα bigrams από μόνα τους, δηλαδή μοντέλο με μόνο λέξεις ή μόνο bigrams, και εδώ βλέπουμε το συνδυασμό, το fusion των δύο μεθόδων και οι γραμμές αυτές ουσιαστικά δείχνουν διάφορους τρόπους να επιλέγει κανείς unigrams και bigrams που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έχουμε βελτιώσει κατά τα αποτελέσματα τότε. Η ουσία είναι πάντως ότι έχουμε καταφέρει να πάμε από ένα baseline, ένα state of the art του 92% σε νούμερα που είναι πάνω από το 95%. Και αυτό εντάξει, ένα τελευταίο task το οποίο δείχνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο ακόμα και σε συστήματα διαλόγου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε να ανακαλύψουμε αν μια πρόταση είναι ο μιλητής είναι πολλά, είναι γενικός ή νιώθει κάποιο αρνητικό συνέστημα, κάποιο frustration, έτσι κάτι συμβαίνει στο διάλογο και τον έχει δυσαρεστήσει. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι χρησιμοποιούμε το ίδιο ακριβώς μοντέλο, απλά θεωρούμε ότι η ευγένεια έχει βάλες, έχει συναισθηματικό βάρος συν 1, θετικό, και η δυσαρέσκεια έχει αρνητικό βάρος -1, θετικό, και εκπαιδεύουμε το μοντέλο μας πάνω στα δεδομένα μας, κάνοντας ένα είδος adaptation. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα για τα τρία διαφορετικά weighting scheme, μέσος όρος με βάρος και maximum, και για διαφορετικό βαθμό adaptation. Βλέπουμε λοιπόν γενικά για το πρόβλημα της Polarity Detection ότι η μέθοδος δουλεύει, μάλιστα δουλεύει από την καλύτερη προηγούμενη μέθοδο που έχουμε χρησιμοποιήσει και το σύστημα το οποίο δουλεύει καλύτερα είναι από το σύστημα που χρησιμοποιεί τα δεδομένα του διαλόγου για να βελτιώσει τα file και επίσης χρησιμοποιεί Fusion, έχει το μέσο όρο ουσιαστικά. Συνδυάζει τα σκόρ χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των λέξεων, το σκόρ που λύσει. Απ' την άλλη μεριά είναι ενδιαφέρον ότι η δυσαρέσκεια εκφράζεται με
ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Καταρχήν, τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέσα στο του διαλόγου δεν θα βοηθάνε καθόλου, δεν βελτιώνουν το μοντέλο μας, δεν βοηθάνε το καθίσιο. Και επίσης, το καλύτερο αποτέλεσμα εδώ παίρνεται από τον τρόπο Fusion που χρησιμοποιεί το Maxim. Δηλαδή, βρίσκει τη λέξη η οποία έχει την πιο αρνητική, το πιο αρνητικό συνέστημα και χρησιμοποιεί μόνο αυτή τη λέξη. Εντάξει, και άμα το σκεφτεί κανείς, αυτό είναι λογικό, γιατί πραγματικά στο λόγο μας, όταν θέλουμε να εκφράσουμε ευγένεια, συνήθως το εκφράζουμε με έναν τρόπο ο οποίος περιέχει αρκετές λέξεις και άρα έχει νόημα κανείς να χρησιμοποιεί μέσο όρο. Και συνήθως χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο ξανά και ξανά όταν αλληλεπιδρούμε με τον ίδιο άνθρωπο ή ανθρώπους στο ίδιο set, στο ίδιο περιβάλλον. Αντίστροφα, όταν κανείς θέλει να εκφράσει τις αρέσκειες, συνήθως την εκφράζει με μία ή δύο λέξεις και πολύ συχνά χρησιμοποιεί διαφορετικές λέξεις ακόμα και στο ίδιο περιβάλλον που χρησιμοποιεί σαν τρόπο. Τώρα αυτό θα δείχνει το αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πολύ τα είπαμε, αυτά τα αποτελέσματα όπως τα συζητήσαμε. Και ας κλείσουμε με το. Αυτό το κομμάτι της ομιλίας λέγοντας λίγα πράγματα στον λογαριασμό μας, ότι καταφέραμε να πετύχουμε πολύ καλή απόδοση, έτσι, να πετύχουμε να έχουμε ένα λογαριασμό ο οποίος είναι γενικός, μπορεί να έχουμε σε διαφορετικές γλώσσες, είναι εύρωστος, δουλεύει σε όλο το λεξικό μας. Είδαμε ότι ουσιαστικά προσθέτοντας engrams, πάνω από engrams, bigrams και εγώ από το trigrams, μπορεί να βελτιώσει κανείς τα αποτελέσματα σημαντικά και να δουλεύει αυτή η ιδέα, η κατανεμημένη ιδέα της συνδύσης των αγαπηρώτων και για affective modeling και για μοντελοποίηση συστημάτων. Και είδαμε κάποια αποτελέσματα πάνω σε domain adaptation, κάποια καλά και κάποια τόσο καλά αποτελέσματα. Να κλείσω λέγοντας κάποια λόγια για τα προβλήματα που δουλεύουμε πρόσφατα, πιο πρόσφατα. Κάποια από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι πώς κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει θεωρίες δικτύων για να βελτιώσει τους αλγορίθμους που δουλεύουν πάνω στα στάσιμα συλλογικά δίκτυα, τους κλίνους του εξής. Επίσης, μας ενδιαφέρει πώς κανείς μπορεί να μελετήσει σημασιολογία και συνέστημα χρησιμοποιώντας μοντέλα που παίρνουν γλωσσολογική πληροφορία πάνω από την καταναλωτική πληροφορία. Πώς κανείς κάνει αυτό το fusion integration στον χρόνο, το temporal integration και διάφορα άλλα προβλήματα όπως το affective reversal, να το μοντελοποιήσουμε. Το affective reversal ουσιαστικά είναι το φαινόμενο που ξαφνικά, ενώ σας μιλάω, μπορεί να έχει μια θετική εικόνα για μένα, και ξαφνικά αυτή η εικόνα κατακρινίζεται και φυσικά γίνεται τελείως αρνητικό. Και αυτό σημαίνει συχνά. Μπορεί να ακούει κάποιος μια διαφήμιση ή να βλέπει ένα φίλο και ξαφνικά η θετική εικόνα που έχει ξαφνικά να γίνει τελείως αρνητική. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω δύο-τρία ακόμα πράγματα, γιατί μου είναι ενδιαφέρον και για τη συνεργασία με τους συναδέλφους, είναι γνωσιακά μοντέλα ουσιαστικά τα οποία προσπαθούν να μοντελοποιήσουν σημασιολογία των λέξεων ουσιαστικά μέσα σε σεμιμετρικούς, σε ημιμετρικούς χώρους. Η βασική λοιπόν ιδέα εδώ πέρα είναι ότι η χώρη, η σημασιολογική των λέξεων είναι ημιμετρική. Και είναι ημιμετρική γιατί άμα κοιτάξει κανείς τη σημασιολογική απόσταση, δυστυχώς αυτή η σημασιολογική απόσταση δεν υπακούει στην γωνιά της όρθωσης. Και αυτό που προτείνουμε και αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι ότι θεωρούμε ότι οι λέξεις, όπως έχουμε πει, είναι σύνολα από έννοιες. Και ενώ ο χώρος των λέξεων είναι μετρικός, ο χώρος των εννοιών είναι μετρικός και η απόσταση την οποία θεωρούμε ότι ισχύει σε αυτόν τον χώρο, στον χώρο των συνόλων, είναι η maximum sense semantic clarity, δηλαδή η common sense distance, δηλαδή η ελάχιστη ουσιαστικά απόσταση ανάμεσα σε δύο σύνολα, στα μέλη του δύο συνόλων, είναι η απόσταση ανάμεσα στα δύο σύνολα. Αυτό που κάτσαμε λοιπόν και κάναμε ήταν ότι σχεδιάσαμε έναν αλγόριθμο, ο οποίος τον ονομάζουμε hidden semantic dimensional scaling. Η βασική ιδέα είναι ότι μπορεί κανείς να ανακαλύψει τις κρυμμένες έννοιες μιας λέξης, έτσι, τα word sensors,
εν γέννη κάποιου συνόλου, έτσι είναι γενικό παγκόσμιο, τα μέλη των συνόλων, έτσι ώστε και τι ανακαλύπτουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει τον χώρο κατά το δυνατόν όσο πιο μενεκό γίνεται. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, όπου βλέπουμε εδώ πέρα λίγες λέξεις, οι οποίες έχουν αναπαρασταθεί χρησιμοποιώντας two dimensional scaling στο επίπεδο. Και εδώ βλέπουμε ένα αποτέλεσμα του αλγορίθμου που προτείνουμε, όπου οι λέξεις ουσιαστικά έχουν χωρίσει μία μετά την άλλη, έτσι ώστε να κάνουν αυτό το χώρο όλο και πιο μετρικό. Και βλέπουμε ότι πραγματικά αυτές οι λέξεις, έτσι, δηλαδή εδώ ας πούμε ουσιαστικά αυτό που γίνει, ότι η λέξη book έχει χωριστεί σε δύο έννοιες, έτσι αυτή είναι η έννοια ουσιαστικά του book ουσιαστικού και αυτή είναι η έννοια του book κρίματος και αντίθετα και οι υπόλοιπες λέξεις αναπτυγμένες έχουν χωριστεί με κάποιο λογικό τρόπο. Στην οποία μπορώ να σας δείξω ένα βίντεο του πώς τρέχει το παγκόσμιο. Ξεκινώντας από το απλό, βλέπουμε ότι η λέξη book χωρίζεται και οι υπόλοιπες λέξεις κουνιούνται γύρω της, όπως τρέχει το παγκόσμιο. Και στη συνέχεια το σύστημα βρίσκει τη δεύτερη πιο δημοφιλή λέξη, τη δεύτερη λέξη που πρέπει να σπάσει για να μην γίνει όλο και πιο μερικός αυτός ο χώρος, η τρίτη και το καθεξής. Καταλήγουμε στην εικόνα που είδαμε πρώτα. Και κλείνουμε αυτό το slide που περιγράφει πόσο καλά δουλεύει ο αλγόριθμος, πόσο πιο μετρικός είναι ο νέος χώρος που έχουμε δημιουργήσει. Ο καινούριος χώρος ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι μειώνει το λάθος περίπου κατά 30% περίπου μετά από και η δεύτερα split πάνω σε ένα λεξικό από την κάπα λέξη. Δηλαδή, άμα χωρίσουμε τις μισές λέξεις, κερδίζουμε ένα 30% συμμετρικό. Αυτοί οι αλγόριθμοι, εντάξει, τώρα έχουμε ξεκινήσει να τους κοιτάμε, αλλά ποια είναι η ιδέα πίσω από αυτό, τι θα μπορούσε κανείς να κάνει, να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή που θα μπορούσε να ασκήσει πάνω σε αυτή την ιδέα. Το πρώτο και προφανές θα μπορούσε να βελτιώσει τις καταδομές του, κατά κάποιο τρόπο να τις απεικονίσει πάνω σε αυτό το χώρο, να τις κάνει πιο ομαλές, να τις κάνει smooth και συνέχεια να ξαναπάει πίσω πιθανώς σε κάποιο άλλο χώρο τον οποίο τον ενδιαφέρει. Έτσι μπορεί να είναι κάποιος affective χώρος, κάποιος άλλος semantic χώρος. Και άρα μπορεί να φτιάξει πράγματα όπως συνεχή γλωσσικά μοντέλα πάνω από αυτές τις καταδομές ή μπορεί να φτιάξει συνεχή συναισθηματικά μοντέλα. Αλλά και ο αλγόριθμος από μόνος του, έτσι, ο αλγόριθμος του μαθηματικού scaling για σύμβολα τα οποία δεν ξέρω τα μέλη τους, έτσι, αρχικά κρυμμένα σύνολα, μπορεί κανείς να το εφαρμόσει οπουδήποτε υπάρχει κάποια έννοια compositionality, κάποια έννοια ότι η σημασιολογία ενός όλου είναι το άθροισμα της σημασιολογίας ενός μέρους. Για παράδειγμα, όπως λέμε ότι οι λέξεις είναι η ένωση από κάποιες έννοιες, αντίστοιχα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ένα κείμενο είναι η ένωση από όλες τις λέξεις και να εφαρμόσει τον ίδιο αλγόριθμο για να υπολογίσει τις αποστάσεις ανάμεσα σε κείμενα ή για εικόνες, που παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι σύνολα από κάποια αντικείμενα. Άρα η ιδέα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι αυτός ο αλγόριθμος είναι αρκετά γενικός για να εφαρμοστεί οπουδήποτε υπάρχει κάποιο είδος compositionality, κάποιο είδος ότι το όλον είναι μια ένωση. Και σας έχω κουράσει λίγο, θα κλείσω κάπου εδώ και μπορούμε να συνεχίσουμε με ερωτήσεις ή με συζήτηση. Καταρχήν, πήρα τον λόγο πρώτος γιατί θέλω να αφήσω μια διπλωματική, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι καταρχήν είναι καταπληκτική δουλειά έτσι, και δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Απλώς θέλω να κάνω δύο σημεία να θέσω. Ένα που έχει αρνητική φόρτιση και ένα που έχει θετική. Το κομμάτι που αφορά το θετικό, νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχετε σκεφτεί ότι το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας σου βρίσκεται ότι έχει σίγουρα καταπληκτικές πιθανές εφαρμογές στην διαγνωστική
ας πούμε παθήσεων τύπου κατάθλιψης. Όπου δηλαδή μπορεί κάποιος να διεγείρει κάποιον εξεταζόμενο σε ερωτήσεις και ανάλογα με τις απαντήσεις να ψάχνει να βρει φορτία αντίστοιχα με αυτό και το βασικό ουσιαστικό στοιχείο που βλέπουμε σε αυτή την υπόθεση είναι ότι τέτοια πράγματα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Δεν ξέρω αν κάνω κάτι. Σημαίνει που εσύ βρίσκεις φορτίο και βάρη στις λέξεις, τότε αυτά μπορούν να έχουν μια, να ποσοτικοποιηθεί μια κατάσταση. Ανάλογα με το προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει ο εξεταζόμενος. Αντίστοιχα μπορεί, πιστεύω, το πρώτο μέρος της ομιλίας να φτιαχτούν τεστ για το Alzheimer disease. Επομένως, εγώ βλέπω, και επειδή εγώ ασχολούμαι και με τις ιατρικές εφαρμογές, βλέπω ένα ενδιαφέρον πολύ μεγάλο στο να σχεδιαστούν καινούργια ποσοτικά τεστ για αυτά τα πράγματα με βάση αυτή τη θαυμάσια δουλειά που παρουσίασες. Ναι, στην ομία να σου απαντήσω ότι όντως υπάρχει πολύ δουλειά πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, το κομμάτι ας πούμε κειμένου είναι ένα από όλα. Δηλαδή, η ιδέα είναι κανείς ότι κοιτάει τα κείμενα, αλλά κοιτάει πιο πολύ ας πούμε συνέστημα. Όλο αυτό δηλαδή μπορεί να το περιγράψει κάτω από την ομπρέλα της συλλογικής του behavioral modeling. Και όμως υπάρχουν εφαρμογές και αυτοπεριέγραψης, αλλά ακόμα και εξωτικές, όπως σχιζοφρένεια, μια ομάδα από παθήσεις, τις οποίες και μάλιστα έχει κάνει και ανάλυση όχι μόνο του αρρώστου, αλλά και του ψυχολόγου. Δηλαδή, κάνει δηλαδή behavioral modeling πολύ 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 στα λεπτά. Αλλά η απάντηση είναι ναι, ας πούμε, ότι έχει πολύ δηλαδή, για να καταλάβω, Αλέξανδρε, υπάρχει κάποιος μέσω αυτής της διαδικασίας κάποια μέθοδος που έχετε δει η οποία να ποσοτικοποιεί, αυτό είναι το θέμα που κάνω, υπογραμμίζω, που να ποσοτικοποιεί, ας πούμε, τα emotions σε μια συνέντευξη ψυχανάλυσης για θέμα, ας πούμε, κατάθλιψης που είναι μάστιγα. Δηλαδή υπάρχει κάποιος, γιατί μέχρι τώρα είναι, όλα αυτά βασίζονται και στο impression του ψυχολόγου που είπες εσύ. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή αν μπορεί αυτό να αντικειμενοποιηθεί αναλύοντας το περιεχόμενο της συνέντευξης, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένας ποσοτικός διαγνωστικός δείκτης της βαρύτητας της νόσου. Εντάξει, υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ακόμα στην αρχή αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι μια περιοχή που ελληνικά είναι πολύ σημαντική. Αλλά εντάξει, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα υπάρχει διάγνωση, αλλά όχι. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακόμα όρημα. Επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στους γιατρούς. Δηλαδή οι γιατροί είναι πολύ αρνητικοί στο να χρησιμοποιήσουν τέτοια αυτόματα. Δηλαδή, οπότε πρέπει να το πλασάρει στους γιατρούς σε κάτι το οποίο είναι assisted. Δηλαδή θα του βοηθήσει στη διαδικασία να του δώσει κάποια ποσοτική πληροφορία. Αλλά, δηλαδή είναι θέμα πώς το πλασάρει και αυτό. Αλλά πάντως είναι μια περιοχή που είναι πολύ άκτιβη ερευνητικά, αλλά όχι τόσο άκτιβη ακόμα μπορεί κάποιο. Και ένα τελευταίο. Είπες για το sperma correlation, ουσιαστικά αυτά... Ναι. Sperma, αλλά με τα αποτέλεσμα παρόμοιο σπίτι. Ναι. Το ground truth τώρα που έχεις είναι... Είναι άνθρωποι. Ναι. Τι, δώσε μας ένα δείγμα για τον πληθυσμό αυτόν και τη στατιστική του, δηλαδή ποιοι άνθρωποι. Ηλία. Ορίστε. Συνήθως, το ground truth είναι το average, αυτό που μαθαίνουμε, συνήθως είναι φοιτητές προπτυχιακή και μεταπτυχιακή σε πανεπιστήμια, σε επίπεδα γνωσιακών επιστημών. Και τα standard data σε αυτά τα τρία που είδαμε για την Αγγλική έχουν βαθμολογηθεί τα δύο τουλάχιστον από αυτά από περίπου 60 με 80 άτομα. Πήραν υψηλό δείχτη συμφωνία κοντά στο 0,97. Συμφωνία μεταξύ του. Μεταξύ του. Δηλαδή συμφωνούν βαθμολογίες που δώσανε. Ενώ το τρίτο data set για την Αγγλική χρησιμοποίησε λιγότερους βαθμολογητές, γύρω στους 35, και οι οποίοι και αυτοί ήταν το κύριο μέρος τους φοιτητές πανεπιστημίων. Και κάποιοι πρώην, κάποια μέλη αλούμνοι, στους οποίους συντήθηκε να βαθμολογηθούν. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Αυτοί επαγγελματίζουν ground truth για κάποιο συγκεκριμένο υποσύνολο λέξεων. Στην πράξη τους δόθηκε ένα set από ζευγαράκια λεξιών, κυρίως nouns, και τους ζητήθηκε να δώσουν ένα νούμερο μεταξύ 0 και 4, το οποίο θα δείχνει το πόσο σημασιολογικά όμοια είναι τα nouns που αποτελούν το κάθε ζευγάρι.
Και μετά πήραμε σε χρησιμοποιητή ως crowd-proof το average το ανθρώπινο βαθμολογείο. Οκ, και ποιο είναι το standard deviation περίπου σε αυτό. Για να κάνεις correlation πρέπει να ξέρεις αυτά τα δεδομένα. Ναι. Διαθέτει το standard deviation, θυμάμαι μόνο το... το δείκτη συμφωνία μεταξύ των βαθμολογητών μετρημένο ως προς και αυτό correlation που είναι πάνω και στις, δύο περιπτώσεις είναι πάνω από 0,95. Άρα, δεν συμφωνούν. Άρα η σύγκριση την οποία κάνετε εσείς είναι με ένα ground truth το οποίο είναι 95% συμφωνίας και αυτό περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων. Ναι. Και άρα λοιπόν εσείς συγκρίνετε τη μέθοδό σας στον αριθμό αυτών των λέξεων. Ναι. Ωραία. Και γενικεύετε και για τις άλλες λέξεις ή μόνο για αυτές τις λέξεις μιλάτε. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αφορούν αυτές τις λέξεις μόνο. Okay. Αλλά οι αλγόριθμοι μας έχουν δοκιμαστεί π.χ. το πρώτο μέρος και για την έβρεση, την ανακάλυψη συνωνύμου. Ναι, εκεί υπάρχει ground truth. Υπάρχει ground truth και χρησιμοποιούμε λεξικά, ας πούμε, σε ηλεκτρονική μορφή, όπου για κάθε noun φερμπή μας δίνουν ένα set από συνώνυμα. Και μετράμε μετά, ας πούμε, το μετρήσιμο κερίκλο, δηλαδή το πόσα συνώνυμα καταφέραμε και ανακαλύψαμε μέσω του δικτύου μας ως προς αυτή τη λέξη. Είναι μια άλλη τάση. Επίσης, αυτό το σημείο να πω ότι ο σχεδιασμός πήρα μας έδειξε με τα τελευταία χρόνια, γιατί προσπαθούμε να το κάνουμε και στα ελληνικά, ότι ο σχεδιασμός, ο σωστός σχεδιασμός ενός τέτοιου dataset για βαθμολόγηση και πώς θα πάρουμε τις βαθμολογήσεις είναι μια περιοχή που χρήζει ειδικής μελέτης, ας πούμε, και κάποιος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί για τα ελληνικά δεν υπάρχει κάτι και πιστεύουμε είμαστε οι πρώτοι που έχουμε κάνει μια πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός dataset ελληνικά. Με τη βοήθεια της ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Πώς θα μην φύγει, να σου πω κάτι. Λοιπόν, είναι σημαντικό, το σημαντικό είναι ότι το ότι συγκρίνουμε την απόσταση αυτήν του ανθρώπου είναι απαραίτητο σωστό πράγμα. Δηλαδή, κάτι το οποίο δουλεύει και είναι κοντά σε αυτό που κάνει ο άνθρωπο, σημαίνει ότι είναι το καλύτερο που να κάνει μια μηχανή. Και το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, που να σχεδιάσει κανεί αποστάσει, που να δουλεύουν καλά για μια επαφή και άλλου που να δουλεύουν καλύτερα για μια. Οπότε, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο. Ο άνθρωπος όπως είναι δηλαδή στην εισαγωγή. Κάνει λάθη, αυτό δεν μπορεί να το κάνει και αυτό έχει αυτό το bias. Κάνει λάθη. Οπότε κανείς μπορεί να καταφέρει κάτι καλύτερο προσπαθώντας διαφορετικές αποστάσεις για κάθε τρόπο. Και όντως δηλαδή έχουμε δύο τέτοιες. Οκ. Άλλη ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν το κομμάτι που είπατε για την ανανόηση συναισθήματος, αν θα είχε ενδιαφέρον για το το τι τιμή δίνουμε σε μια λέξη, αν είναι αρνητική, να εξετάσουμε τα διανύσματα σε φυσικό επίπεδο, καθημερινά. Δηλαδή, αν υπάρχει την συχνότητα, αν γίνονται παύσει στην ένταση και τέτοια. Σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε δεδομένα, μόνο σε περίπτωση διαλόγου έχουμε και τα δύο. Ναι, αν θα είχε, πιστεύετε ότι θα είχε έτσι. Γενικά το πρόβλημα τη αναγνώριση συστημάτων από την προστομή είναι πολύ πιο εύκολο από το πρόβλημα. Είναι πολύ γι' αυτό που κάνουμε τώρα το email ή το chat βάζει σε μόνο. Γιατί βάζει σε μόνο, γιατί το text δεν έχει τόσο συνέστημα. Αν έπρεπε κάποιο που δεν το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να σου πει τώρα αυτή η πληροφορία. Λέω αν μπορεί να συνδυαστεί αυτή η πληροφορία. Σαφώ, ναι, δηλαδή μπορεί να κάνει μια πληροφορία. Αν ήταν χρήσιμο. Γι' αυτό πηγαίνει και στην ερώτηση του Κώστα. Ότι τα συστήματα τα οποία κάνουν και ευρωμόντελ προφανώ χρησιμοποιούν πολύ τοπικέ πηγέ τη ιστορία και από κείμενο και από text και επίση χρησιμοποιούν την πληροφορία από εικόνα και ακόμα και από κόντεξ. Δηλαδή, του πού βρίσκεται η συζήτηση. Δηλαδή, τα συμφραζόμενα, τα συμφραζόμενα, δηλαδή το πραγματικό information, η πραγματική πληροφορία είναι πολύ σημαντική επίση για να βοηθήσουν να καταλάβουν τα συμφραζόμενα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Yeah.